Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα με την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, με βελτιωτικές διατάξεις για τις προσλήψεις στο δημόσιο, αλλά και με την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους για την επίτευξη στόχων. Σε ό,τι αφορά τον ΑΣΕΠ, η υποβολή δικαιολογητικών πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά, άρα ταχύτερα. Για παράδειγμα, το πτυχίο θα υποβάλλεται μέσα από ηλεκτρονικό μητρό για τα πτυχία, η εργασιακή εμπειρία μέσα από τα συστήματα του ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Επιπλέον προβλέπεται ένα λογισμικό που θα σπάει τις ισοβαθμίες. Σήμερα οι ισοβαθμίες επιλύονται με χρονοβόρες κληρώσεις, τώρα θα υπάρχει και αυτό το λογισμικό που πιστεύουμε ότι θα δίνει ταχύτερα αποτελέσματα. Ένα άλλο σημείο της διαδικασίας του ΑΣΕΠ που προκαλεί καθυστερήσεις είναι το τελικό στάδιο αυτό των διορισμών. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις υποψηφίων που δεν αποδέχονται το διορισμό τους και πρέπει να γίνει αναπλήρωση. Όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Γι' αυτό μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι πρώτον, όσοι διορίζονται θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση του ονόματός τους στην εφημερίδα της κυβερνήσεως να δηλώσουν σε ειδική πλατφόρμα την αποδοχή ή όχι του διορισμού τους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τον διορισμό του, το ΑΣΕΠ θα προχωρά άμεσα στην αναπλήρωσή του. Δεύτερον, κάθε φορέα θα καλεί τους επιτυχόντες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέσα σε 15 ημέρες από την αποδοχή του διορισμού τους, αντί των 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τρίτον, ο διορισμός θα πραγματοποιείται μέσα σε 20 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, αντί για 30 που ίσχυε. Τέταρτον, καθιερώνεται για πρώτη φορά ποινή αποκλεισμού για 3 χρόνια από διαγωνισμούς του δημοσίου για όσους διορίζονται, αλλά δεν αποδέχονται τη θέση τους, κάτι που συνέβαινε συχνά σε ορεινές και ενσιωτικές περιοχές. Και σε κάποιους που λένε ότι αυτό είναι ένα άδικο μέτρο, θέλω να επισημάνω ότι τις θέσεις τις διαλέγουν οι ίδιοι οι υποψήφοι. Δεν τους επιβάλλει κανείς τι θα δηλώσουν. Βεβαίως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία δημιουργούν κάποιες φορές ένα φαύλο κύκλο. Μπορεί σε 1 και 1,5 χρόνο μέχρι το διορισμό οι συνθήκες στη ζωή του υποψηφίου να έχουν αλλάξει. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τις παρεμβάσεις ως ένα ενιαίο σύνολο ωφέλιμο για όλους, και για τους δημόσιους φορείς και για τους υποψηφίους. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, ακόμα τώρα που μιλάμε, να διορίζονται νοσηλευτές από την προκήρυξη του 2022. Και δεν είναι αυτό το μόνο παράδειγμα, πρόκειται για ένα πρόβλημα χρόνιο. Ειδικά σε νευρολογικούς τομείς, όπως η παιδεία και η υγεία, ένα ευέλικτο και γρήγορο σύστημα διορισμών μέσω ΑΣΕΠ είναι απολύτως απαραίτητο και το νομοσχέδιο που συζητούμε είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμη σημείο που θέλω να σταθώ είναι η ενίσχυση της μοριδότησης της εντοπιότητας. Με βάση μια σειρά από κριτήρια, πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά, 7 στους 10 Δήμους θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση. Ειδικά στους μόνιμους κατοίκους των ενισιωτικών Δήμων πλην του Δήμου Χαλκιδαίων θα δίδονται επιπλέον 40 μόρια. Το ίδιο ισχύει για μικρούς υπηρετικούς και ορεινούς Δήμους. Οι ενισιωτικές περιοχές, λοιπόν, όπως η περιφέρειά μου η Λευκάδα, τα 40 επιπλέον μόρια μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια, καθώς θα συμβάλλουν στην κάλυψη περισσότερων κενών θέσεων σε Δήμους και φορείς του Δημοσίου, όπως οι δομές υγείας και τα σχολεία. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την μακροπρόθεσμη παραμονή των υπαλλήλων στη θέση τους. Ξέρουμε ότι συχνά οι υποψήφοι δηλώνουν μία θέση σε απομακρυσμένη ή μειονεκτική περιοχή. Μένουν εκεί το πολύ 2 χρόνια και μετά ζητούν να φύγουν. Προφανώς, ο ντόπιος έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στον τόπο του, έχει εκεί οικογένεια, σπίτι, δραστηριότητες. Ωστόσο, στην παραμονή την επιδιώκουμε και με τη θέσπιση διάταξης που λέει ότι όποιος κάνει χρήση της εντοπιότητας οφείλει να μείνει 10 χρόνια στον φορέα που διορίστηκε και άλλα 5 χρόνια στην περιοχή διορισμού του. Επομένως, ένα συχνό πρόβλημα στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών ελπίζουμε ότι θα επιληθεί ή τουλάχιστον
θα βελτιωθεί με την επιπλέον μοριοδότηση της εντοπιότητας. Τέλος, μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αυτού του νομοσχεδίου είναι η διεύρυνση του συστήματος παροχής κινήτρων και οικονομικής ανταμοιβής στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ποιότητα κάθε δουλειάς μετριέται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Πρώτο στάδιο, λοιπόν, σε αυτή τη μεταρρύθμιση είναι η στοχοθεσία. Το τι θέλουμε να κάνουμε ως χώρα, τι θέλουμε να πετύχουμε για τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Οι στόχοι καθορίζονται πρωτογενώς σε επίπεδο κυβέρνησης και υπουργών με το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής. Οι στόχοι, τα χρονοδιαγράμματα και οι οργανικές μονάδες που συμμετέχουν καταγράφονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα όπου επιπλέον καταγράφεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η ανταμοιβή του φορέα που πέτυχε τους στόχους του. Το σύστημα κινήτρων μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε στρατιωτικούς και ένστολους των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον εργάζονται σε φορείς που συμμετέχουν στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής. Η οικονομική ανταμοιβή μπορεί να φτάνει έως και 15% επιπλέον του ετήσιου μισθού, ανάλογα με τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Θεωρώ ότι η επιβράβευση των υπαλλήλων για την επίτευξη ευρύτερων στόχων δημοσίου συμφέροντος μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει και στους υπαλλήλους και στους στόχους και στο δημόσιο συμφέρον. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τους φοιτητές από πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Η τροπολογία κάνει πράξη τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει 17 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους αναφέρω ενδεικτικά την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις μεταγραφές φοιτητών από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και την αύξηση κατά 3 μόρια των ετήσεων των φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών από 1,5 έως 2 μόρια που ισχύει σήμερα. Πρόκειται για ευεργετικές διατάξεις και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Υπουργείο Παιδείας, διότι δείχνει για μια ακόμη φορά κοινωνικά αντανακλαστικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοθετικό και θεσμικό έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συνιστά υλοποίηση της εντολής που μας έδωσαν οι πολίτες. Δεν ανακόπτεται, δεν μπορεί να ανασχεθεί, αφού η εντολή αυτή ήταν ισχυρή και ξεκάθαρη. Η στήριξή μας είναι δεδομένη σε ένα ακόμη νομοσχέδιο μεταρρυθμίσεων και προόδου, για το οποίο αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Ιστορικών, τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, το σύνολο της ηγεσίας και τα επιτελεία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καβαδά. Καλείται στο βήμα ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.